κλιμάκι του κόμματος επισκέφθηκε την πληγήσα περιοχή του Δήμου Παλαμά από τη χθεσινή Νεροποντή και Χαλάζη. Είναι η δεύτερη, μετά τον Ιαννό, είναι η δεύτερη καταστροφή που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες της περιοχής, κύριος Βαμπάκη αυτή τη φορά. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα και εδώ θα πρέπει άμεσα οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, του κράτους, ο κρατικός μηχανισμός να κινητοποιηθεί ούτως ώστε γρήγορα και άμεσα να γίνουν οι καταγραφές και φυσικά οι αγρότες να αποζημιωθούν στο 100% της καταστροφής τους. Παράλληλα αναδεικνύεται και η αναγκαιότητα, όπως μας ενημέρωσαν επίσης οι αγρότες της περιοχής, πέρα από τα μέτρα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων, χρειάζονται και απαιτούνται έργα, υποδομές, ούτως ώστε να μπορούν οι αγρότες να ποτίζουν τα χωράφια τους, να υποστηρίζεται εν γέννη οι παραγωγές τους και φυσικά είναι ζητήματα τα οποία το κράτος οφείλει και πρέπει να μεριμνήσει προκειμένου οι αγρότες να μπορούν να μείνουν στα χωράφια τους, να καλλιεργήσουν και να μείνουν στον τόπο, στον τόπο τους, εξασφαλίζοντας τη ζωή τους, την επιβίωσή τους, γιατί τώρα πλέον με αυτή την καταστροφή που έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες, φυσικά και βρίσκονται σε πολύ δεινή θέση, θα βρεθούν μάλλον σε πολύ δεινή θέση το επόμενο διάστημα και φυσικά το εισόδημα το οποίο έχουν χάσει θα πρέπει άμεσα η κυβέρνηση να το αναπληρώσει.